Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε μαζί μου στο στούντιο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι ο κύριος Χρήστος Τσιάρτας, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης με την παράταξη Νέα Αρχή για τη Θεσσαλονίκη του Ιωάννη Νασιούλα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε κύριε Τσιάρτα. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θερμά για την αποδοχή για της πρόσκλησης. Να πω πρώτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νασιούλα το Γιάννη, γιατί εμφανίζομαι στην τηλεόραση μετά από 8 χρόνια λόγω των δημοτικών εκλογών, γιατί σε κάποιον άλλο τομέα και κάποιο άλλο χώρο που είμαι έχουμε απαγορευτικό. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ λοιπόν για την παρουσία σας στο στούντιο, κύριε Τσιάρτα, και στο ξεκίνημα θα ήθελα, μιας και όπως είπατε έχετε 8 χρόνια να είστε σε τηλεοπτικό στούντιο, θα ήθελα να συστηθείτε στους τηλεθεατές μας, θα ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για εσάς. 53 φορολογικές δηλώσεις, ελεύθερος επαγγελματίας, να μου επιτραπεί η έκφραση και η λέξη, από τα γουμάρια που κουβαλούν εκατομμύρια στο κράτος, να μας καταδυναστεύει αυτό το κράτος. Λοιπόν, μάρμαρα οικοδομή, αθλητικό κατάστημα, νυχτερινό μαγαζί, τα πάντα. Επομένως είστε άνθρωπος της αγοράς, όπως καταλαβαίνω. Βεβαίως, και 70 χρονών και ακόμα παλεύω, είπα να φύγουν οι δημοτικές εκλογές, να παρακαλέσουμε το σύστημα μήπως μας δώσει καμία σύνταξη. Όσον... με εκατομμύρια, εκατομμύρια. Ας επικεντρωθούμε στην υποψηφιότητά σας για τώρα, κύριε Τσιάρτα, και θα ήθελα να μου πείτε πώς πήρατε την απόφαση να είστε στο πλευρό του κυρίου Νασιούλα. Τι είναι αυτό που σας ενέπνευσε ενδεχομένως τον ίδιο? Με τον Νασιούλα τον Γιάννη γνωριστήκαμε τυχαία πριν 3 χρόνια, το 2020, από κάτι που είδα που είχε αναρτήσει και με έκανε εντύπωση. Γνωριστήκαμε. Με κέντρισε βέβαια και με κέρδισε εξ αρχής το εθνικό του φρόνημα, η εξυπνάδα του, η κατάρτισή του σε όλα, και είπαμε να γράψουμε ιστορία. Μπορεί στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα να μην καταλάβουν οι τηλεθεατές σας τι θέλω να πω τώρα, αλλά θα γίνει αντιληπτό σύντομα. Μα το νόημα είναι να καταλάβουν, με κύριε Τσιάρτα, Γιάννη Νασιούλα γράφουμε ιστορία. Πρώτα στην Θεσσαλονίκη, μέσω της αγαπημένης μας πόλης, γιατί εγώ γεννήθηκα εδώ, είμαι και παντρεμένος βέβαια, και παιδιά κτλ. Λοιπόν, παίρνουμε τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Ευρωβουλή και σε σύντομο χρονικό διάστημα επικεντρωνόμαστε για τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αυτό λέμε, αυτό. Κύριε Τσιάρτα. Ωραία, θα πάρουμε πρώτα τη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι να περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Νασιούλας ο Γιάννης, και αν οι δημότες της πόλης κρίνουν ότι πρέπει να είμαι και εγώ, τότε αλλάζει η πόλη ολοκληρωτικά. Στέκομαι σε αυτό που λέτε. Τονίζετε λοιπόν την ανάγκη αλλαγής, κύριε Τσιάρτα. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα τα οποία εντοπίζετε στο Δήμο Θεσσαλονίκης και βεβαίως τι σας λέει και ο κόσμος, ποια είναι τα παράπονα των δημοτών. Θέλω να ξεφύγω από τα τετριμένα και άκουσα για μία φορά έτσι από λίγο όλους τους συνυποψήφιους επικεφαλής. Δεν είμαι άνθρωπος που μπορώ να κρίνω και να κατηγορώ τον συνυποψηφίους και τα λοιπά. Αυτό που βλέπω, όλοι έχουν εστιάσει στην καθαριότητα και στο κυκλοφοριακό. Δύο πολύ μεγάλα αγκάθια. Σαφώς, αλλά μου δίνουν την εντύπωση ότι όλοι αυτοί θέλουν να εκλεγούν, να γίνουν δήμαρχοι για να καθαρίζουν τα σκουπίδια. Τα σκουπίδια τα άλλα, τα γκράφιτι που είναι η πιο βρωμερή πόλη, η αφισορύπαση που μόνο κομμουνιστικά. Σωστό αυτό που αναφέρετε με τα γκράφιτι και την αφισορύπανση. Σας παρακαλώ, αν αισθάνεστε ότι ζείτε σε ευρωπαϊκή πολιτισμένη πόλη, εγώ ντρέπομαι. Και μιας και αναφέρεστε στις αφίσες, κύριε Τσιάρτα, είναι σημαντικό να μου πείτε, πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, ο εκάστοτε δήμος, μπορεί ενδεχομένως να καλλιεργήσει έτσι μια περιβαλλοντική ευαισθησία στον κόσμο? Γιατί όλες αυτές οι αφίσες σημαίνουν και τόνοι χαρτί, έτσι, να μην το παραλείπουμε. Υπάρχουν νόμοι για την αφισορύπανση. Οι αστικές συγκοινωνίες πώς επιτρέπουν
όλα τα αριστερά συλλογικότητες, ό,τι είναι δεν με ενδιαφέρει, αναρχικοί, να βρωμίζουν τις στάσεις που κάθεται κόσμος περιμένοντας να εξυπηρετηθεί. Σχολεία, δημόσια κτίρια, οτιδήποτε κλειστό μαγαζί υπάρχει, ακόμη και ανοιχτό που κατεβάζει τα ρολά κάτω. Είναι δυνατόν να περνάει στον ντούκο αυτή η βρωμιά? Σας παρακαλώ πολύ δηλαδή. Αναφέρεστε σε διάφορες συλλογικότητες, αλλά θα ήθελα να σημειώσουμε ότι είναι και πάρα πολύ διαφορετικοί εκείνοι οι οποίοι προχωρούν σε αυτές τις ενέργειες. Βλέπουμε ακόμη και μουσικά σχήματα να το πράττουν αυτό, κύριε Στιάρτα. Ας μην συγκεκριμενοποιούμε ομάδες. Δεν είναι μόνο ομάδες. Εγώ προσωπικά δηλαδή είμαι ήδη στη διαδικασία. Αυτό που κάνω, τα ακούτε πρώτη φορά βέβαια, πρώτη φορά βγαίνει έξω και είστε οι πρώτοι που θα το ακούσετε. Στοχεύω στην να τηθεί εκτός νόμου το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Μάλιστα. Όμως θα πρέπει να καταλάβετε, κύριε Τσιάρτα, ναι, ότι θα ήθελα να εστιάσουμε για αρχή στη Θεσσαλονίκη μας. Θα ήθελα να εστιάσουμε αυτό στην πόλη. Αυτό θέλω να πω. Πού πάει? Αποκομμουνιστικοποίηση της πόλης. Αποκομμουνιστικοποίηση της πόλης. Τι σημαίνει αυτό, παρακαλώ, εξηγήστε μας. Όλα τα μνημεία που αφορούν τον κομμουνισμό θα αποσυρθούν όλα. Mm-hmm. Όλα τα εμβλήματα, σύμβολα, γλυπτά που δεν έχουν καμία σχέση με τον ελληνικό πολιτισμό, είναι εκατοντάδες, τα ξέρετε, θα μαζευτούν όλα. Πιστεύετε, κύριε Τσιάρτα, ότι η ιστορία της Θεσσαλονίκης μας, ότι ο πολιτισμός της πόλης μας προβάλλεται επαρκώς? Ποια είναι η θέση σας ως προς αυτό? Ντρέπομαι, τι πρέπει να γίνει ενδεχομένως? Ντρέπομαι, έτυχε πριν από 3 χρόνια, μάλλον 4 πριν αυτό το lockdown που λέγαμε, πριν mm-hmm. εμφανιστεί αυτή η ιστορία με την επιδημία αυτή, είχαν έρθει Έλληνες από την Αυστραλία. Πίναμε καφέ στην Καμάρα με την παρέα μου mm-hmm. και είχαν οι αναρχικοί κάποια πανό εκεί μπροστά στην Καμάρα και ήρθαν Έλληνες που είχαν, δεν ξέρω, 20-30 χρόνια να έρθουν να βγάλουν φωτογραφία στην Καμάρα και τα παρακαλούσαν εκεί, αυτά να μην τα εκφραστώ άσχημα, να πάρουν το πανό να βγάλουν φωτογραφία. Και τους επιτέθηκαν, τους αγρύψαν κιόλας. Αυτό το λέει πολιτισμό. Πώς μπορεί η Δημοτική Αρχή να προβάλλει επαρκώς τα μνημεία, τους αρχαιολογικούς μας χώρους, τα πολύ ωραία τοπόσημα τα οποία διαθέτει η Θεσσαλονίκη μας? Η Θεσσαλονίκη μας είναι αστήριπτη, έτσι. Ένα από τα εσχρότερα μνημεία που υπάρχουν. Τι μνημείο, αυτό είναι έκτρωμα. Το Πριόνι στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Στο Αρχαιολογικό Μουσείο, τι δουλειά έχει ένα πριόνι 4 τόνων σίδηρο από έναν κομμουνιστή από τη Ρωσία? Να καταλάβω. Και όχι μόνο αυτό, πολλά. Αυτό είναι ένα δείγμα. Όσον αφορά αυτά τα οποία σας λέει ο κόσμος, κύριε Τσιάρτα, ποια είναι τα μηνύματα τα οποία λαμβάνετε? Τι θέλουν να αλλάξει ενδεχομένως αύριο ο Ιωάννης Νασιούλας, εάν εκλεγεί? Η χορύπαση το βράδυ. Μηχανές και αυτοκίνητα, όταν ο άλλος ξυπνάει 3 η ώρα να πάει στο φούρνο να δουλέψει, έχει δουλειά 4-5 το πρωί. Με ποιο δικαίωμα αυτοί οι αλυταράδες μαρσάρουν, σκάζουν εξατμίσεις, παίρνουν οι συναγερμοί μπρος των αυτοκινήτων του μπαρκαρισμένου? Βλέπουμε όμως ότι γίνονται συλλήψεις από πλευράς της αστυνομίας, κύριε Τσιάρτα, όσον αφορά την ηχορύπανση. Υπάρχει νόμος ως προς αυτό? Η ασυδοσία αυτή. Η ασυδοσία αυτή, όπως πρέπει κάπου να μπει μία τάξη και ένα τέλος στην ασυδοσία και των ΜΚΟ και των ΛΟΑΤΚΙ και των αναρχικών. Δεν είναι πόλη αυτή, ρε παιδιά. Τι μπορεί να κάνει ένας δήμαρχος να απαγορεύσει την ελεύθερη έκφραση? Τα πάντα. Δηλαδή η ελεύθερη έκφραση είναι ότι περνάει από τους ΛΟΑΤΚΙ και τους αναρχικούς και των ΜΚΟ. Επομένως... και εμείς δεν έχουμε δικαιώματα της ηρεμίας μας, του πολιτισμού, του λόγου μας? Πού πάει αυτή η φασιστική επιβολή να δεχόμαστε μόνο ό,τι αφορά λόγια, αναρχία, επομένως, κομμουνισμό? Αντιλαμβάνομαι ότι ο κύριος Νασιούλας το έχει δηλώσει κιόλας, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα ακύρωνε το φεστιβάλ αυτό το οποίο γίνεται σαφή κάθε χρόνο από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Σαφέστατα. Είναι γνωστό αυτό, το έχει δηλώσει νομίζω και μαζί παρελθόν. Το κάναμε κιόλας και δεν πάμε πίσω σε τίποτα. Ή θα γίνουμε άνθρωποι, κανένας δεν απαγορεύει
είτε τα προσωπικά του γούστα, είτε αν θέλει να είναι τριτόφυλλος, τετρατόφυλλος και όσον πέντε φύλλο. Αφορά τα δύο πρώτα προβλήματα στα οποία αναφερθήκατε, κύριε Τσιάρτα, στα οποία είπατε δεν θέλετε να αναλωθείτε, είναι όμως πολύ βασικά, θα ήθελα να κάνουμε μία σύντομη αναφορά. Αναφερθήκατε στην καθαριότητα και στο κυκλοφοριακό και θα ήθελα να μου πείτε ποιες προτάσεις προτείνει η παράταξη Νέα Αρχή για τη Θεσσαλονίκη, έτσι ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα πολιτών. Αγαπητοί μου, θα σας πω πόσα σημεία, ένα θα σας πω μόνο. Από την πλατεία Αντιγονιδών που ανεβαίνουμε από την Διοικητηρίου. Περνάμε στην Κρομίδα και για να μπούμε στην Φιλίππου που διασταυρώνεται με τη Συγκρού, όπου είναι η συναγωγή των μοναστηριωτών, των Εβραίων, έχει μία μύτη εκεί. Δεν ξέρω ποιος διοικητής της πυροσβεστικής υπέγραψε ή ποιοι αποφάσισαν αυτή τη μύτη εκεί να μην μπορούν να στρίψουν τα αυτοκίνητα. Και σας παρακαλώ πολύ, στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανό να γίνει ένα σεισμός 4 Ρίχτερ. Δεν λέω 4,5-5, 4. Είναι πιθανό να πάρει μία φωτιά, δύο κάδι, δεν είπα για διαμερίσματα. Μπλοκάρουν οι δρόμοι με τα πασαλάκια δεξιά-αριστερά, μαζεύονται 20, 30, 50 αυτοκίνητα σε ένα λεπτό, γίνεται πανικός, χαμός με τα κορναρίσματα και σας λέω, σε έναν πανικό 4 Ρίχτερ, τι θα γίνει. Σε μια έκτακτη ανάγκη λέτε ότι θα είναι όλα μπλοκαρισμένα και θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Να παρακαλάτε τον Θεό ή όποιο Θεό έχει ο καθένας, είτε τον Μωάμεθ είτε τους Μουφτίδες και τους Ραβίνους, να μην γίνει αυτό το πράγμα. Θα πρέπει τι να συμβεί λέτε γι' αυτό, να υπάρξει ένας επανασχεδιασμός, μια χαρτογράφηση της πόλης. Σαφέστατα. Απορώ σε αυτά τα 50 χρόνια, στο πούμε, μετά το 1974 μέχρι σήμερα, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι και αυτοί που έχουν εκλεγεί, όλοι έχουν επισημάνει αυτά, αυτά, αυτά. Και βλέπουμε, σε κάθε καινούριο δήμαρχο, αντί να απλοποιούνται τα πράγματα, σφίγγουν πιο πολύ. Υπάρχει λογική εδώ, σας παρακαλώ. Εμείς λέμε και άλλα πράγματα, πολλά δηλαδή, αυτό το χάλι με τα σκυλιά. Να γίνουν χώροι περιφραγμένοι, αναψυκτήρια, δημοτικά, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, αν είναι και εφικτό. Να πηγαίνει ο κόσμος με τα παιδιά του, να πιει μια πορτοκαλάδα, να πιει ένα καφέ, να υπάρχουν και ξύλινα τραπεζάκια, να κάνει πικνίκ ο άλλος εκεί, χωρίς την είσοδο των σκυλιών. Πρέπει να έχουμε και ένα χώρο χωρίς τα σκυλιά, δεν είμαι κατά των ζώων, έτσι. Όπως επίσης να γίνουν και κάποια πάρκα να πηγαίνουν τα σκυλιά. Αυτή η ασυδοσία, να πίνω εγώ καφέ δίπλα και να κοπρίζει τώρα ο σκύλος και να πηγαίνει η κυρία να τα μαζεύει με το χέρι. Επομένως, λέτε, το λέτε τονίζετε αυτό, την ανάγκη να υπάρχουν πολλά πάρκα στην πόλη, όπως το καταλαβαίνω. Βεβαίως. Και είναι αλήθεια, κύριε Τσιάρτα, ότι είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος αναζητά τέτοιου είδους χώρους, ελεύθερους χώρους, άθλησης, πρασίνου. Yeah. Και υπάρχει αίτημα, νομίζω, και από φιλοζωικές ομάδες να δημιουργηθεί και ένα πάρκο για σκύλους, έτσι ώστε να έχουν και οι ιδιοκτήτες ζώνης συντροφιάς τη δυνατότητα να πηγαίνουν κάπου φυσικά τα σκυλιά τους. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, δεν έχουμε τίποτα, είπαμε, με τα σκυλιά, έτσι. Λοιπόν, αυτό που με κάνει εντύπωση είναι ότι τα προβλήματα της αγαπημένης μας πόλης, άσχετα που γεννήθηκα εδώ, έτσι, έτυχε. Λοιπόν, κανένας δεν έχει βάλει όπισθεν το ρολόι ή το χρόνο να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η καταστροφή και αυτό το χάλι. Μην ξεχνάμε, πριν 100 χρόνια μόλις, το 1917, κάει και μισή πόλη. Αντί να βελτιωθεί, την έκτισαν χειρότερα. Δεν θα πάω ποιοι φταίνε, τα ονόματα είναι γνωστά. Στόχος μου εμένα πρώτος, εάν με τιμήσουν οι δημότες, θέλω την αποκαθήλωση του αγάλματος του εθνοπροδότη Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα ακουστεί παράξενα. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι εθνοπροδότης. Πρέπει να αποκαθήλωθεί. Πάμε πίσω, βρίσκομαι τις ρίζες, να μάθουμε το ρόλο και το ποιόν και πώς βρέθηκαν εδώ,
ο Εμμανουήλ Καράσο και ο Αβραάμ Μπεναρόγια. Όταν βλέπω εγώ το εργατοϊπαϊλικό κέντρο Θεσσαλονίκη στη Ρωμαϊκή Αγορά, Αβραάμ Μπεναρόγια, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Αν είναι δυνατόν να βάλουμε και τον Βελουχιώτη, να βάλουμε και τον Ζαχαριάδη, να βάλουμε και τον Μπελογιάννη, να βάλουμε τον Μάρξ, τον Λένιν, τον Τρότσκι. Και να λέμε είμαστε μια πολιτισμένη πόλη. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε αυτήν την θέση, κύριε Τσιάρτα. Από την άλλη όμως θα ήθελα να σταθούμε στα ζητήματα της καθημερινότητας. Είναι αυτά για τα οποία βεβαίως δεχόμαστε και τα περισσότερα παράπονα από τον κόσμο. Και θα ήθελα να μου πείτε πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει η καθημερινότητα του Δημότη Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και του επισκέπτη αυτής της πόλης. Αν ενδεχομένως μπορεί να αναβαθμιστεί το παρεχόμενο προϊόν συνολικά όσον αφορά τη μετακίνηση, όσον αφορά την καθαριότητα, όσον αφορά τις παροχές που έχει ο Δημότης από την εκάστοτε διοίκηση, το κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου αναφέρομαι, μπορούν να βοηθηθούν ενδεχομένως περισσότερο οι ευάλωτοι. Είμαι 70 χρονών και περπατάω με τα πόδια, δεν παίρνω ούτε αστικό, δεν υπάρχουν αστικές συγκοινωνίες, τα ακούτε. Ο κόσμος βρίζει ακόμα και στις τάσεις που περιμένει ότι υπάρχει ένα παγιωμένο πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, αυτό το ξέρουν όλοι. Δεν χρειάζεται και άμα καθίστε σε μια μπουγάτσα, ένα καφέ, τα λένε εκεί οι παππούδες μόνοι τους. Αυτοί όλοι είναι ειδικοί. Και δεν μπορεί μια επιτροπή επιστημονική του Δήμου, νομαρχία, ποιοι είναι αυτοί, δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μην τρελαθούμε. Πήγαν και κάναν στην παραλιακή τον ποδηλατόδρομο. Mm-hmm. Δηλαδή, μία αρτηρία εισόδου και άμεσης ροής να φύγουν από την παραλιακή και το Λευκό Πύργο για να φύγουν προς Καλαμαριά, προς επάνω. Είναι δυνατόν για 10 ποδήλατα, για 100 ποδήλατα να φρακάρουν την είσοδο της πόλης. Μην αρχίσεις τώρα να κατηγορώ. Δεν θέλω να κατηγορώ. Εγώ δεν ήθελα να κατηγορήσω ούτε τον νυν δήμαρχο, ούτε να κάνουμε τον πιο έξυπνο από τους άλλους υποψηφίους. Το βλέμμα σας είναι στραμμένο στο μέλλον, το καταλαβαίνω απόλυτα, κύριε Τσιάρτα. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο πριν σας αποδεσμεύσω το δικό σας μήνυμα στους τηλεθεατές μας. Οι τηλεθεατές, αυτά που τραβάμε και εθνικά, με τις εθνικές εκλογές και στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε με τις περιφέρειες, είτε με τους δήμους, πρέπει να κρίνουν. Όχι ποιος βγαίνει και μιλάει, είναι ο ωραιότερος που λέμε. Πρέπει να κρίνουν και το ποιόν αυτών των ανθρώπων που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή για την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να κρίνουν. Ακούμε πολλά. Εμείς τα λέμε όλα, εμείς θα τα κάνουμε όλα. Όχι. Το 95% mm-hmm. των υποψηφίων είναι ελεγχόμενο από το εβραιοσιονιστικό φασιστικό σύστημα που κυριαρχεί στην Ελλάδα. Βασικά, ιδιοκτήτης της Ελλάδος είναι το τραπεζικό καρτέλ Ρότσιλ. Όσον αφορά τη δική σας δέσμευση, ρώτησα, ναι, κύριε Τσιάρτα, παρακαλώ να συντομεύουμε γιατί δεν έχουμε ό,τι θέλετε, εγώ στη διάθεσή σας. Η δέσμευση δική μου είναι, τεινάζουμε αυτό το πολιτικό σύστημα στον αέρα, με τον Ασιούλα τον Γιάννη, τα εθνικά θέματα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ετοιμάζουμε. Το θέμα της Μακεδονίας δεν έκλεισε και φυσικά θα μας βρουν μπροστά τους όλοι αυτοί οι πονηροί που επιβολεύονται τη Μακεδονία μας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σας. Εύχομαι στον αγώνα σας. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε σε λίγο για το τρίτο μέρος της εκπομπής.